Το δεύτερο αφορά το τομέα της υγείας και έχει να κάνει με τον σταθμό του ΕΚΑΔ εδώ στην Αλεξάνδρεια. Πού βρίσκεται αυτή η ιστορία και όσον αφορά και το ταξίδι στην Αθήνα, να πούμε στον κόσμο δύο πράγματα για να ξέρει τι γίνεται. Το τρίτο αφορά καθαρά ένα θέμα το οποίο είναι θέμα προγραμματισμού. Ασχολείστε με ΤΕΒΑ, με το κοινωνικό παντοπολείο, με το κοινωνικό παντοπολείο και όλα αυτά. Ο Δήμος, η διοίκησή σας, έχει βάλει κάποια σειρά, ούτως ώστε να μπούμε σε κάποιο εξτρά πρόγραμμα ή κάτι άλλο. Δεν ξέρω πώς μπορεί να το λένε αυτό. Ούτως ώστε αυτές οι υπηρεσίες και να συνεχίσουν να υφίστανται όταν το ΤΕΒΑ θα κλείσει οτιδήποτε άλλο και να ενισχυθούν περισσότερο. Λοιπόν. Μπορώ να συμπληρώσω λίγο την ερώτηση του Σίμου για τις σχολικές αυλές. Στο θέμα με τις σχολικές αυλές, θεωρείτε ότι ο Δήμαρχος σας άρνησε, κύριε Χαλκίδη, αφού υιοθέτησε μια άλλη θέση από τη δική σας που εισηγηθήκατε το θέμα. Απαντήσω. Επειδή δεν έμαθα να κρύβομαι και δεν σα αρέσει, άμα ήταν έντονο. Και ήταν έντονο γιατί δεν ήθελα να υπερασπιστεί τη θέση του Χαλκίδη, νόμιμη θέση που να υπερασπιστεί. Εκεί όντω αδειάστηκα. Στο λέω αυτό. Δεν κρύβομαι. Όμω, τι γίνεται με τι σχολικέ αυλέ, πάνω στην ουσία. Παρανομή, δηλαδή ο Δήμαρχο. Ορίστε. Παρανομή ο Δήμαρχο. Η θέση, η σύγκριση ενό Δημάρχου ή ενό Συμβούλου δεν σημαίνει παρανομία. Αν δείτε την τοποθέτηση του Δημάρχου. Εσεί είπατε. Δεν είναι τίποτα. Είπαμε άδεια. Δεν στηρίζει τη δική μου πρόταση. Είπατε ότι η δική σα πρόταση ήταν η νόμιμη. Από τώρα, απαντώ. Αν δείτε την εισήγηση του Δημάρχου, στην ουσία δεν είναι κάτι διαφορετικό. Ο τρόπος με τον οποίο το έβαλε στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι αυτός που δίνει την εντύπωση ότι δεν ακολουθήθηκε νόμιμη διαδικασία. Άρα στην ουσία δεν αδειαστήκατε, κύριε Καρδίδη. Εσείς είπατε ότι τα κλείνουν. Ο Δήμαρχος είπε ας αποφασίσουν. Δεν είπα τα κλείνουν, ακούω και είπαμε. Ο Δήμαρχος είπε ας αποφασίσουν οι τοπικοί. Αφήστε με να πω κάτι. Ξέρεις πολύ καλά ότι τη θέση μου σαν δημοτικός σύμβουλος την έχω και ξέρω πολύ καλά τι συγκήθηκα. Θα πω τι συγκήθηκα. Η σύγχυση είναι το εξής. Και μετά θα πω γιατί έγινε η σύγχυση. Κλείνουνε οι άβλοι χώροι και μόνον, και μόνον όταν το ζητήσουν οι σύλλογοι γονέων και το μόνον, με ευθύνη τους θα ανοίγουν οι άβλοι χώροι. Δηλαδή θα παραχωρούνται όπως παραχωρούνται σε οποιοδήποτε σύλλογο αιτείται να πάρει τον άπλαιο χώρο, μία αίθουσα, το γυμναστήριο. Απλά ο Δήμαρχος, σας είπα, το διαφοροποίησε ελάχιστα πιστεύοντα αυτά. Όμως ήταν μια διαφοροποίηση. Δεν ήταν άδειασμα όμως στην ουσία. Για μένα ήταν άδειασμα. Όταν δεν κάνεις μια πρόταση, για μένα προσωπικά, ούτε από το ίδιο, το ίδιο. Τόνισε το άλλο κομμάτι. Ακριβώς. Τόνισε το κομμάτι των γονέων παρά το κομμάτι του συνομιλητικού στην νομιμότητα. Τι πιστεύετε εσείς? Ότι εγώ θέλω να πω μια άπλη φορά. Κάντε λάθος. Ο Δήμαρχος πήγε νύπρωτα σχήρασμα, μια σκηνή οι πασχαλινές ημέρες του Πόντιους Πιλάτους. Απλά πρόταξε τον άλλο παράγοντα, τον παράγοντα γονέα και δαιμόνα. Από την ευθύνη εκείνη. Από το κομμάτι του την ευθύνη εκείνη. Ό,τι έκανε και ο Πόντιους Πιλάτους. Την ευθύνη εκείνη. Μα εκείνη ψήφισε. Η πρόταση του τμήματος ήταν ενιαία. Κλείνουν οι άγριοι χώροι και παραγωγούνται κάτω από αυτούς τους λόγους. Γιατί αρνήθηκε η πρόταση αυτή τη σύνταξη. Με το σύνολο έχουμε κάνει την αντιπαράθεση, πάντα φυσικά θελικό τώρα. Ήθελε ο Καλκίδης να έχει να κλείσει τους άγριους χώρους, με παράδειγμα για καλή. Και να δημιουργήσω πρόβλημα στον εαυτό μου τον ίδιο, στις τοπικές κοινωνίες ή στο δήμαρχό μου. Κατά λάθο. Ξέρετε τι ισχύει σήμερα. Από το Υπουργείο. Κλειστές αυλές. Κλειστές αυλές εκεί. Δεν το άλλαξα εγώ. Η Δημοτική Αρχή όμως, όταν παίρνει αιτήματα από τους διεθνές σχολικών μονάδων, και σας το είπα, ότι υπάρχουν όλα, πέστε μας τι να κάνουμε με τις αυλές, παράλληλα με την εντολή του προϊσταμένου, η οποία δεν είναι εντολή του προϊσταμένου, δεν είναι του Υπουργείου, όφυλα να περασπιστώ τα συμφέροντα της Δημοτικής Αυλής από την πλευρά που αφορά την τυχικοτεχνική υποδομή. Και εγώ θα μυφθείς και σαφείς. Όταν σπάσταν τα τζάμια, θέλω να δείτε το παράδειγμα, στο πρώτο δημοτικό, από το δεύτερο όλο και είχε παιδιά κάτω,
Αν κόβονταν ένα παιδί, από ποιο θα ζητούσαν ευθύνες? Όχι από εμάς. Εμάς δεύτερη φάση. Πρώτα από τον διευθυντή και την εφάρμοση που είναι τα πόδια στο υπουργείο και μετά από εμάς. Γιατί δεν πήραμε την απόφαση να κλείνουμε τα σχολεία. Άρα λοιπόν, καμία δίκη στην Κυρίνη, κανένα από τις Χαλκίδες δεν θέλει ούτε τα σχολεία κλειστά, ούτε τις κοινωνίες και τα παιδιά να παραπέμπουν. Όμως έχουν την υποχρέωση να διαφυλάξουν και την περιουσία, αλλά και πάνω απ' όλα τα ίδια τα παιδιά. Μη μου πείτε τώρα ότι εσείς που γράφετε κάθε μέρα και βλέπετε, δεν βλέπετε παιδιά να κινδυνεύουν στους άγριους χώρους. Όχι, αλλά. Γιατί όταν η πόρτα είναι ανοιχτή. Κανείς όμως δεν μπορεί να σταματήσει και τα παιδιά. Χθες το απόγευμα στο σχολείο. Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα. Είπαμε, αν, το είπατε στο Συμβούλιο, αν σήμερα μπαίνουν 100, με το κλείσιμο να μπουν 30, περιορίζουμε τον κίνδυνο. Και πάνω απ' όλα, τι κάνουμε. Περιορίζουμε τον κίνδυνο να μπει ο Χαλκίδης με το μηχανάκι, με το ποδήλατο, με το αυτοκίνητο. Και κάνουμε παράνομο τα παιδιά. Δεν κάνουμε. Τα παιδιά ούτε σώσουν παράνομο τα παιδιά σε έναν χώρο που δεν επιτρέπεται. Και εδώ, να τελειώσω, και εδώ χαρακτηριστήκαμε. Εγώ παλιά σκοπή δημόσιο υπάλληλο, δεν με πειράζει. Οι διευθυντέ ανεύθυνα λοιπά. Γιώνουμε. Τα παιδιά σα δάσκαλοι. Διευθυντέ. Τα παιδιά μα δάσκαλοι διευθυντέ ανατρέφουν. Και εσείς οι ίδιοι, αν μας είναι μακριά από εδώ κάποιο κακό, το απέχουμε σε όλους μας, και πρώτα απ' όλα από μένα και μετά σε εσάς, ή από εσάς και μετά σε μένα, λοιπόν, θα αισθήσετε ευθύνες. Και έτσι προέκυψε και ο εισαγγελέας Θεσσαλονίκη ζήτησε ευθύνες. Άρα λοιπόν, κανείς Σύμμο, Γυρίνης και κανείς Καλκίδης δεν θέλει κλείσιμο σχολείο. Και εγώ ρωτάω, αφού το παραχωρούμε, το χώρο, γιατί δεν ζητάνε μόνες. Δεν το ζητάνε μόνες. Θα του αφήσουμε όλου του ελεύθερου. Α δούμε τι μάθαμε. Ελεύθερο. Μήπω και εκεί θα βρούμε τι ευθύνε του. Αλλά πού πάει η ευθύνη, εσύ που είσαι σύλλογο γονέων και δαιμόνων. Εάν το παιδί σου χτυπήσει, θα τρέξει στον διευθυντή, στο Δήμο, γιατί άφησε τι πόρτε να τρέξει. Αλλά πιο σωστή η τοποθέτηση του Δημάρχου και κακώ τότε εσεί νιώσατε ω αδειασμένο. Για ποιο αφήσει κάτι. Λοιπόν, να προχωρήσουμε λίγο. Να συμπληρώσω μόνο θέλω. Αφού ισχύει ο νόμο, λέτε. Για ποιο λόγο έπρεπε να έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο? Διότι εμείς προστατεύουμε την περιουσία. Για ποιο λόγο έπρεπε να έρθει να πάρθει απόφαση από τον Δημοτικό Συμβούλιο? Από τον νόμο προβλέπω, προστατεύουμε την περιουσία. Για ποιο λόγο να έρθει, αφού ισχύει ο νόμος. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Ισχύει στο κομμάτι που αφορά την εκπαίδευση. Πρέπει να κλείνει ο διευθυντής την πόρτα. Εμείς όμως, επειδή είμαστε τα κτίρια δικά μας, προστατεύουμε πλέον την οικοτεχνική υποδομή. Για τον λόγο. Λοιπόν, ένα άλλο θέμα. Να απαντήσω μετά, να κάνω μια απάντηση. Συγγνώμη. Έχουν γίνει προσπάθειες διαχρονικές από την προηγούμενη διοίκηση. Συνεχίζουμε τώρα. Τέθηκε το θέμα στον Υπουργό που ήρθε. Ορίστηκε η Επιτροπή. Πήγανε στην Αθήνα και από όσο γνωρίζω από τον Δήμαρχο που μίλησε προθεσμικό, μαζί του περιμένουν την απάντηση. Γίνονται προσπάθειες. Πραγματικά γίνονται προσπάθειες και επιβάλλεται να γίνει. Έτσι, δεν θα μας κάνουν χάρη. Το πρόβλημα δεν θα μας κάνουν χάρη. Όχι, όχι. Εντάξει.